Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, ζώδια και συμβουλές με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Έτσι για να αλλάξει η ζωή σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα μαζί μου, ευχαριστώ για την αγάπη σας και τη στήριξή σας. Τα ζώδια της ημέρας και όχι μόνο, συμβουλές πώς να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας προβλήματα. Πώς να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι, πώς να διώξουμε την αρνητική ενέργεια από κοντά μας και όλη αυτή την γκρίζα άβρα που μας περιβάλλει και η οποία δημιουργείται από τι άλλο, από τα προβλήματα, τα οποία προστίθενται καθημερινά στη ζωή μας, χρέη, δάνεια και όλα αυτά, και φυσικά όλα αυτά δημιουργούν μια στεναχώρια. Και γκριζάρει η άβρα, έρχεται η αρνητική ενέργεια, έρχεται η γκρίνια στο σπίτι και δεν ξέρουμε τελικά τι να κάνουμε. Όλα αυτά όμως λύνονται. Και εγώ είμαι εδώ για να σας θυμίζω κάθε μέρα ότι η ζωή είναι όμορφη. Ότι δύναμη έχουμε όλοι μέσα μας και είναι το δώρο του Θεού. Και ότι όλα θα πάνε καλά φτάνει να υπάρχει πίστη και διάθεση καλή. Λοιπόν, εκτός από τα ζώδια σήμερα θα σας πω για... θα μιλήσουμε και θα δείτε στο τέλος και το βιντεάκι με τα εγγένεια που κάναμε στο καινούριο κέντρο πνευματικής αναζήτησης. Γενικά, σε αυτή την ημίωρη εκπομπή, αυτό που κάνουμε είναι ότι εκτός από τα ζώδια της ημέρας που διαβάζουμε, λέμε και κάποιες συμβουλές, λέμε κάποια πράγματα. Λέμε για τα λαδάκια προσέλκυσης χρημάτων, θέρια έλεα, απλά πραγματάκια. Λέμε για την προσευχή για το άνοιγμα και την αλλαγή της τύχης και ποιους τρόπους μπορούμε ούτως ώστε να επηρεάσουμε το σύμπαν γύρω μας και να διώξουμε την αρνητική ενέργεια, είτε από την επιχείρηση, είτε από την οικογένειά μας. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρίσκετε και να τα βλέπετε φυσικά και στο site που υπάρχει και το βλέπετε. Και επίσης, εκτός από το site, στο Facebook και σε όλο αυτό το μαγικό ίντερνετ που φυσικά υπάρχουμε για να μπορείτε να μας βλέπετε. Λοιπόν, ξεκινάμε με κριάρια. Δώστε τόπο στην ορχή και μην μπλέκετε σε ανούσιους καυγάδες. Προχωρήστε σε μια ανανέωση του εαυτού σας χωρίς να έχετε τύψεις. Και αυτόν τον καιρό πρέπει να αποφύγετε από την καθημερινότητά σας τις φασαρίες και να αποκτήσετε την ηρεμία που αναζητούσατε. Αν έχετε κάποιους φόβους, μην δηλιάζετε να ζητήσετε βοήθεια από τους δικούς σας ανθρώπους για να τους αντιμετωπίσετε. Προσέξτε τη συμπεριφορά κάποιων γνωστών που θέλουν με ύπουλο τρόπο να κερδίσουν την εύνοιά σας. Ταύρος. Για εσάς θα πρέπει να δείτε λίγο προσεκτικά κάποια θέματα περιουσιακά, γιατί κάποιοι μπορεί να σας εξαπατήσουν. Βρίσκεστε σε δίλημα για το αν πρέπει να κάνετε μια νέα αρχή ή να γυρίσετε σε πράγματα πιο δοκιμασμένα. Προσπαθήστε να τακτοποιήσετε προσωπικά ζητήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Και οι ανασφάλειες που έχετε έχουν κλονίσει λιγάκι την εμπιστοσύνη του συντρόφου σας. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει και βελτίωση στα επαγγελματικά, γι' αυτό μέρα είναι, θα περάσει, μη στεναχωριέστε. Δίδυμοι, εδώ το επαγγελματικό σας περιβάλλον επικρατεί στρες, πίεση και πρέπει να προσέξετε λιγάκι τους ανωτέρους σας. Κάτι σας κρατάει προσκολλημένο στο παρελθόν και εσείς δεν θέλετε να το αφήσετε, ξέροντας βέβαια ότι και αυτό δεν είναι καλό για σας. Θα πάρετε και ευχάριστα νέα που αφορούν τη δουλειά σας, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Και κάποιες ξαφνικές εξελίξεις στον αισθηματικό τομέα θα σας εκπλήξουν θετικά. Και η κοινωνική σας ζωή θα σας απασχολήσει αρκετά σήμερα. Καρκίνος. Οι εμπειρίες θα σας βοηθούν να αναγνωρίσετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Δημιουργική και ευχάριστη μέρα. Η οικογένειά σας σας χρειάζεται αυτή την περίοδο και τη στήριξή σας και τη βοήθειά σας περισσότερο από ποτέ. Για εσάς τους γονείς που έχετε απομακρυνθεί από τα παιδιά, καλό είναι να έρθετε σε επικοινωνία μαζί τους. Συνήθως τα παιδιά ξεχνάνε. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να έχουν την επαφή με τα παιδιά. Η πίεση στη σχέση σας δημιουργεί όλο και περισσότερα εμπόδια. Κάποια γνωριμία από το φιλικό σας περιβάλλον ίσως να εξελιχθεί και σε μεγάλο έρωτα. Λιοντάρια. Η πορεία των οικονομικών σας αναμένεται να πάρει την ανιούσα. Οι εσωτερικές εντάσεις που νιώθετε
Εξάπτει λιγάκι και την ερωτική σας φαντασία. Ένα επαγγελματικό ταξίδι θα σταθεί αφορμή για μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία. Καλό θα είναι βέβαια να αποφύγετε την οποιαδήποτε επαφή με πρόσωπα που σας προκαλούν εκνευρισμό, γιατί αυτές οι εντάσεις μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες άσχημες καταστάσεις μέσα στον επαγγελματικό σας χώρο. Παρθένος. Γενικά θα πρέπει να επικεντρωθείτε στα επαγγελματικά σας ζητήματα και δεν είναι καθόλου απίθανο να πραγματοποιήσετε και μία ανάγκη σας σχετικά με το χώρο της δουλειάς σας. Η ψυχολογική σας διάθεση ανεβαίνει και τυχόν οι οικονομικές εκκρεμότητες τακτοποιούνται. Και οι τολμηροί ευνοούνται αυτή την περίοδο. Όσο για τα αισθηματικά, διάχυτος αισθησιασμός σας κατακλείζει, ενώ δεν είναι καθόλου απίθανο να ξεκινήσετε και κάτι ερωτικό με κάποιον από το φιλικό σας περιβάλλον. Κάποιοι φίλοι θα σας βοηθήσουν σημαντικά να ξεπεράσετε και τις δυσκολίες που πιθανόν αντιμετωπίζετε. Ζυγός. Επιλέξτε να κάνετε πράγματα που σας ικανοποιούν, αλλά μέχρι τώρα, για κανέναν ιδιαίτερο λόγο, όλο τα αναβάλατε. Ίσως από αμέλεια. Εντάσεις με τον σύντροφο που μπορεί να προκύψουν, θα πρέπει να βάλετε λιγάκι νερό στο κρασί σας και να μην αφήνετε αυτές οι εντάσεις να εξελιχθούν σε φασαρίες και μαλώματα. Και κάποιες καταστάσεις του παρελθόντος, γιατί αυτές οι εντάσεις και τα μαλώματα που έχετε είναι από λάθη του παρελθόντος, είτε του ενός είτε του άλλου. Καλό είναι να καταλαγιάζουν, γιατί με τις εντάσεις το μόνο που δημιουργείται είναι να γκριζάρετε περισσότερο την άβρα σας. Θα πρέπει να κάνετε και κάποιες αλλαγές στη ελέγχωση της επιχείρησής σας, στο προσωπικό δηλαδή που έχετε. Αυτή την περίοδο έχετε αρκετή συναισθηματική φόρτιση και άκρατη επιθυμία για να ερωτευτείτε, για τον έρωτα. Θα ακολουθήσει και μια σταθερή και οικονομική άνοδος. Εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Σκορπιός. Κάποιες ανασφάλειες θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αισθηματική σας ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκλέψετε χρόνο για να βρεθείτε με τον σύντροφό σας, ούτως ώστε να μπορέσετε να κρατήσετε τη σχέση σας σε αρμονία και σε πολύ καλά επίπεδα. Και για κάποιους μέσα στη δουλειά που θέλουν να κάνουν κάποιες αλλαγές στα οικονομικά τους και στα επαγγελματικά τους, θα πρέπει πρώτα να σκεφτούν και να δουν αν πραγματικά αυτές οι προτάσεις που έχουν είναι συμφέρουσες για αυτούς και όχι μόνο ότι ακούγεται κάτι μεγάλο και ωραίο, γιατί να ξέρετε κάτι, ότι ό,τι λάμπει δεν είναι πάντα και χρυσάφι. Τοξότης. Η περίοδος αυτή είναι πολύ σπουδαία και σας κάνει να φροντίζετε τον εαυτό σας αρκετά. Μην αφήσετε εξωγενείς παράγοντες να σας επηρεάσουν αρνητικά. Σας περιμένει και μία ανωδική πορεία στην καριέρα σας και αν φυσικά πιστέψετε στον εαυτό σας, να εκμεταλλευτείτε και κάποιες ευκαιρίες που σας δίδονται. Είναι και η περίοδος ευνοϊκή σε κάποια πρόταση που θα σας γίνει, ακόμη και να αλλάξετε και δουλειά προς το καλύτερο φυσικά. Ακούστε προσεκτικά αυτά που έχουν να σας πούν και καλό είναι να μην πείτε τη γνώμη σας και να μην γίνετε εριστικοί. Εγώκερος. Σταματήστε να ζηλεύετε τους φίλους σας για τις σχέσεις και για τα υλικά αγαθά που κατέχουν. Γιατί μπορείτε με σκληρή δουλειά και αποφεύγοντας την ητοπάθεια να έχετε ό,τι θελήσετε σε αυτόν τον κόσμο. Αποφύγετε τις ακραίες αντιδράσεις στις συζητήσεις που θα έχετε με κοντινά σας πρόσωπα. Το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν και οι μετακινήσεις σας, κυρίως για επαγγελματικούς λόγους. Καλό είναι να αποφύγετε να δώσετε σημασία σε προκλήσεις κάποιων από τη δουλειά και να τους αγνοήσετε επιδεικτικά. Τον τελευταίο καιρό γενικά συμπεριφέρεστε κάπως αλόκοτα και έχετε προκαλέσει έτσι αντιπάθειες. Να το προσέξετε λιγάκι. Τα πάντα είναι στη συμπεριφορά, να το ξέρετε αυτό. Υδροχόος. Προσεγγίστε τους ανωτέρους σας με σεβασμό και φιλική διάθεση. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή αυτό το διάστημα στα εργασιακά σας. Δείξτε εμπιστοσύνη στον σύντροφό σας, ο οποίος θα σας βοηθήσει να βγείτε από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα της δουλειάς. Μην δίνετε μεγάλη βάση σε φήμες, ούτε και σε υποσχέσεις ανθρώπων που δεν εκτιμάτε και δεν εμπιστεύεστε. Και η περίοδος είναι ευνοϊκή για κάποιες ευκαιρίες που σας δίνονται για να κάνετε πραγματικότητα τα σχέδιά σας. Τελειώνουμε με ψαράκια. Έχετε αυτή την περίοδο την ευκαιρία να κάνετε σημαντικές συμφωνίες στη δουλειά.
Μην κάνετε πράγματα τα οποία μπορούν να σας επηρεάσουν. Ευχάριστη προβλέπετε να είναι η ημέρα που θα μπορείτε να κάνετε με ευκολία και να ξεφύγετε λιγάκι από την καθημερινότητά σας. Προσπαθήστε να ξεπεράσετε με υπομονή τα εμπόδια που υπάρχουν στη σχέση σας. Αν αποβάλλετε και το υπερβολικό άγχος, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ καλά για σας. Αυτά ήταν τα ζώδια μας για σήμερα, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου. Και τώρα, ζώδια και συμβουλές με εμένα τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Λοιπόν, κάναμε εσείως τα εγγένεια του γραφείου, το οποίο στο τέλος, τα τελευταία λεπτά της εκπομπής, θα δείτε λιγάκι και κάποια πλάνα, γιατί ήταν εκεί και το κανάλι μας και κάλυψε το γεγονός. Φίλοι λίγοι, με πολύ αγάπη όμως, για να μας ευχηθούν αυτό το κέντρο πνευματικής αναζήτησης να έχει επιτυχία μπροστά. Σίγουρα στο ξεκίνημα και όταν ακόμα νοικιάσαμε το χώρο, στην αρχή, όταν, αφού φτιαχτήκαν οι εργασίες, διαχωριστικά πράγματα και μπήκαν και τα έπιπλα κλπ, το πρώτο πράγμα που κάναμε, που έκανα, είναι κάναμε ένα καθαρισμό του χώρου και δεν εννοώ σκουπισμα σφουγγάρισμα, εννοώ ενεργειακά. Διώξαμε οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια, είτε γιατί ο χώρος ήταν άδειος πολύ καιρό και μπαινοβγήκαν διάφοροι άνθρωποι, είτε γιατί ο προηγούμενος ενοικιαστής πιθανότατα να μην πήγε καλά ή οτιδήποτε άλλο. Που σημαίνει ότι πάντα σε έναν χώρο, σε οποιοδήποτε χώρο και αν είσαι, είτε είναι σπίτι, είναι γραφείο, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι δωμάτιο, ό,τι και να είναι αυτό, υπάρχει ενέργεια. Και αλλού είναι θετική ενέργεια και αλλού είναι αρνητική ενέργεια. Και όταν δεν τον ξέρεις το χώρο, αλλά αισθάνεσαι κάπως, χρειάζεται να κάνεις μία προσευχή, να διώξεις, να καθαρίσεις τον αέρα, να το πούμε έτσι, την ενέργεια. Έτσι κάναμε και εμείς, κάναμε το άνοιγμα και την αλλαγή της τύχης, διώξαμε οτιδήποτε αρνητικό πιθανότατα να υπήρχε, δεν το ξέρω, μπορεί και να μην υπήρχε, για να είμαστε σίγουροι ότι το καινούργιο μας γραφείο, με τις ευλογίες σας και τη στήριξή σας και την αγάπη σας, θα πάει πολύ καλά. Είναι μια ευχή και προσευχή που γίνεται καθημερινά, επί 21 ημέρες. Τώρα βέβαια που είναι καλοκαίρι, κάποια Σαββατοκύριακα που λείπουμε, δεν πειράζει, φτάνει να γίνει 21 φορές. Καλό είναι να μην σταματάει πάρα πολλές μέρες, αλλά για ένα Σαββατοκύριακο δεν πειράζει. Είναι μια πολύ καλή και δυνατή χριστιανική προσευχή και διώχνουμε οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει μέσα στο χώρο. Αυτό έκανα εγώ προσωπικά στο καινούριο μας γραφείο και ήρθε ο κόσμος στα εγγένεια, μου έδειξε την αγάπη με γλυκά, με λουλούδια, με ευχές, με αγκαλιές και με φιλιά. Εννοείται ότι ήρθε ο ιερέας και μας έκανε τον αγιασμό. Θα τα δείτε άλλωστε. Και ξεκινήσαμε, και με την ευλογία του Θεού ξεκινήσαμε φυσικά, να βοηθάμε ουσιαστικά να δίνουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, όπως σας είπα. Και στο παρελθόν σας το λέω και τώρα, είμαι μελλοντολόγος και σύμβουλος ζωής. Όταν δηλαδή στην πορεία της ζωής σας βλέπετε ότι η ζωή σας σταματάει, έχει εμπόδια, είτε είναι στη δουλειά, είτε είναι στην προσωπική σας ζωή, δεν πρέπει να το αφήνετε αυτό να κυλάει πολύ. Μου ήρθε μια κυρία και μου λέει, «Αχ βρε Βαλεντίνη, δεν σε ήξερα νωρίτερα». Και έκλεισα το μαγαζί μου. Να το ήξερα αυτό θα το προλαβαίναμε και θα το σώζα το μαγαζί μου. Δεν με ήξερε όντως και στάθηκε άτυχε. Πήρε όμως το λαδάκι των χρημάτων γιατί έχει μαγαζί ο γιος της. Για τουλάχιστον να ανέβει η δουλειά του γιου. Ενώ μια άλλη κοπέλα από την Αθήνα που με πήρε τηλέφωνο μου λέει, «Έχω ένα μαγαζί, έχω ένα συνεργείο αυτοκινήτων, κάτι τέτοιο. Και δεν πάει καλά μαζί με τον άντρα μου. Και δεν μπαίνει άνθρωπος μέσα, κυρία Βαλεντίνη. Και σκεφτόμαστε να το κλείσουμε». Λέω, «Θα κάνουμε πρώτα μια προσπάθεια μαζί και μετά θα το κλείσετε. Αν θα το κλείσετε, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να το κλείσετε». Και έτσι και έγινε. Ξεκίνησε λοιπόν, απλά, μόνο με το λαδάκι των χρημάτων που λιβάνιζε κάθε μέρα. Από την τρίτη μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, «Χίλια ευχαριστώ. Άρχισε ο κόσμος και έρχεται ξανά και φέρνει τα αυτοκίνητά του στο μαγαζί». Πριν από λίγες μέρες με πήρε τηλέφωνο, μου παρήγγειλε κι άλλο λαδάκι. Γιατί
Γιατί λέει, για να μην μου, πριν μου τελειώσει, επειδή τελειώνει, θέλω κι άλλο. Λέω, ναι κορίτσι μου, θα σου στείλω και σου εύχομαι ολόψυχα να πας καλά. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάνει κάποιες, αυτά, τα λαδάκια, τα φυλαχτά, όλα αυτά είναι ευχούλες και προσευχούλες όμορφες και πάντα για το καλό του εαυτού μας, της επιχείρησής μας και της οικογένειάς μας. Τι κάνουμε δηλαδή σε αυτό το κέντρο πνευματικής αναζήτησης, στο γραφείο μου, το καινούριο. Πρώτα απ' όλα, τα τηλέφωνα που βλέπετε είναι για να κλείσετε ραντεβού ή να πάρετε πληροφορίες. Και εκτός από τα τηλέφωνα, μπορείτε και μέσα από το site που πλέον ανέβηκε και μπορείτε να βρείτε, γιατί και εκεί είναι το διαδικτυακό μας σπίτι γραφείο, αν θέλετε να το πείτε, όπου μπαίνετε και βλέπετε και όλα τα προϊόντα μέσα εκεί με την άνεσή σας, για αυτούς φυσικά που ξέρουν να χειρίζονται το ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό. Λοιπόν, εκτός από το site, είναι το γραφείο, όπου τι κάνουμε. Κλείνετε, γιατί τηλεφωνικό ραντεβού, αν δεν είστε από τη Θεσσαλονίκη και δεν μπορείτε να μας επισκεφτείτε, ή όταν είστε από τη Θεσσαλονίκη ή από τα περίχωρα, γιατί έρχονται, ας πούμε, άνθρωποι και από Βόλο, από Καβάλα, από Κοζάνη, από παντού, από όλη τη Μακεδονία. Ούτως ή άλλως το κανάλι μας εκπέμπει παντού. Το ίδιο και στην Αθήνα, που παίζεται η εκπομπή και στην Αθήνα, στο Extra 3, και εκεί ακόμα από την Νότια Ελλάδα, επειδή κατεβαίνω μια φορά το μήνα και κάνω κάποιες επισκέψεις σε ένα γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά επειδή δεν μπορώ να δω όλον αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν μένω στην Αθήνα, κάνουμε όμως προβλέψεις τηλεφωνικά. Πώς γίνεται αυτό? Θα πάρετε τηλέφωνο για να σας πούν τα παιδιά που υπάρχουν στο γραφείο, οι βοηθοί μου, για να σας πούν τι ακριβώς χρειάζεται να κάνετε. Είναι απλά πράγματα, δεν είναι τίποτα ούτε τρομακτικό ούτε δύσκολο. Πάρα πολλοί κόσμος, πραγματικά σας λέω, σώθηκε, γλίτωσε. Και τι εννοώ, θαύματα κάνει μόνο ο Θεός. Όμως, το να κάνει αυτή την προσευχή με το άνοιγμα και την αλλαγή της τύχης και να διώξει την αρνητική ενέργεια και να φέρει την ησυχία και την ηρεμία μέσα στο σπίτι, να μην μαλώνει το ζευγάρι, να μην μαλώνουν με τα παιδιά, να μπορούν τα παιδιά να βρουν δουλειά που είναι τόσα παιδιά άνεργα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το να βλέπεις δηλαδή αυτές τις αλλαγές στη ζωή σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσος κόσμος το εμπιστεύτηκε και το έκανε, ακούω τα ευχαριστώ. Και μου λένε αυτό, κυρία Βαλεντίνη, τι θέλετε να σας κάνω για δώρο? Το δώρο που θέλω εγώ από όλους εσάς που με αγαπάτε είναι να μου κάνετε μία ευχή να είμαι καλά στην υγεία μου. Για να ζήσουμε πολλά χρόνια, για να μπορώ επί πολλά χρόνια να συμπαραστέκομαι στους συνανθρώπους μου. Αυτό είναι και το όνειρο της ζωής μου. Σίγουρα όλοι οι άνθρωποι βγάζουν τα προστοζήν για να ζουν αξιοπρεπώς. Είναι άλλο πράγμα να είσαι αξιοπρεπός και να δίνεις τις υποχρεώσεις σου και είναι άλλο πράγμα να κυκλοφορείς με απίστευτα αυτοκίνητα και να ζεις σε βίλες και σε τέτοια. Αυτά προσωπικά εγώ ούτε τα είχα, ούτε τα έχω και ούτε και θα τα έχω. Δεν τα θέλω. Δεν φέρνουν τα υλικά αγαθά, δεν φέρνουν την ευτυχία. Πιστέψτε με. Και όλοι αυτοί που τους βλέπετε στην τηλεόραση και τους σε εισαγωγικά θαυμάζουμε ή ζηλεύουμε, μην το ζηλεύετε, πιστέψτε με, δεν είναι ευτυχισμένοι. Αλήθεια σας λέω, όλο και κάτι τους βασανίζει. Η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στην αγάπη. Η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στην οικογένεια. Η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στην αλήθεια και στην πίστη φυσικά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι κάνουμε πρόβλεψη για να δούμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, όπως μου είπε τώρα μία κοπέλα καθώς ερχόμουν στο κανάλι, δεν πάει καλά, έχω υπόνοιες και θέλω να δείτε λίγο, να ανοίξουμε δηλαδή, να δείτε τι συμβαίνει στο μαγαζί μου, μήπως κάτι έγινε. Η πρόβλεψη είναι κάτι πολύ σημαντικό και αναγκαίο φυσικά. Γι' αυτό το λόγο και κάνουμε την πρόβλεψη, ανοίγουμε τις κάρτες για να δούμε τι συνέβη στο παρελθόν, αν σας κάναν κάτι, αν
έχετε αρνητική ενέργεια ή όχι. Ακόμα και μέσα στο σπίτι, μόνο ένα άτομο μέσα στο σπίτι να είναι ή μέσα στην επιχείρηση να είναι λίγο γκρινιάρης και γρουσούζης, να τη αρνητική ενέργεια, πως γκριζάρισε η άβρα. Και με σειρά ετών, βέβαια δεν γκριζάρει έτσι μόνο. Και όταν υπάρχουν άνθρωποι γύρω σας, ξέρετε, συγγενείς, φίλοι, ο περίγυρος, συνάδελφοι, οι οποίοι συνέχεια μελετάνε και σας κουτσομπολεύουν, γιατί ζηλεύουν, φθονούν για όλα αυτά που κάνετε, επειδή είστε αξιόλογος άνθρωπος, τα γνωρίζετε πως έχουν αυτά. Νύφες, νυφάδες, πεθερές, όλα αυτά. Και πόσα πράγματα γίνονται και αυτό το γνωρίζουμε. Αυτά όλα πρέπει να θωρακίσουμε και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από όλη αυτή την κακία του κόσμου, εύκολα με μία προσευχή. Πώς γίνεται και τι γίνεται, αυτό θα πρέπει να τηλεφωνήσετε και πληροφορίες να πάρετε και να κλείσετε ραντεβού μαζί μου. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες. Γι' αυτό κάνουμε την πρόβλεψη. Τώρα, κάποιοι δεν θέλουν να κάνουν πρόβλεψη, αλλά θέλουν μόνο να πάρουν το λαδάκι των χρημάτων. Και τι είναι? Απλοθέριο έλαιο, όπου με μία σταγόνα μόνο που βάζουμε στα χέρια μας και ένα σταυρό στο μέτωπο που κάνουμε, λέμε μία προσευχή για να ανέβει η δουλειά μας, για να προσελκύσουμε τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα πώς θα τα προσελκύσουμε? Υπάρχουν τρόποι. Ο τρόπος ο βασικός και κύριος είναι η εργασία μας και τα τυχερά παιχνίδια που κάποιοι άνθρωποι παίζουν, ή έχουμε κάποια ακίνητα τα οποία τα νοικιάζουμε, αλλά θέλουν οι νοικιαστές μας να δίνουν λεφτά, ή μας οφείλουν χρήματα. Από όπου έχουμε έσοδο, αυτό λέμε στην προσευχή που κάνουμε. Πολύ συγκεκριμένη προσευχή. Και μαζί με το λαδάκι των χρημάτων, σας στέλνω και το λιβάνι των χρημάτων, το οποίο το έχω φτιάξει εγώ, ενεργοποιημένο, είναι βότανα. Είναι από 7 διαφορετικά βότανα, τα οποία τα έχω, όλα έρχονται φυσικά από την Αίγυπτο, τα δικά μου τα υλικά, το οποίο τα διαβάζω εγώ για να φέρνει χρήματα. Και μαζί με το λιβάνι των χρημάτων σας στέλνω και ένα τυχερό πετράδι καλοτυχίας και ευημερίας, να το έχετε είτε στην τσαντούλα σας, είτε στο εικονοστάσι, είτε και στην ταμιακή σας μηχανή. Φέρνει ευημερία. Αυτό σαν δωράκι από μένα, μαζί με το λιβανάκι των χρημάτων. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να το ζητήσετε όποιο το επιθυμούν. Πολλοί κόσμος και σας το στέλνω με courier, απλά. Και φυσικά και το ερωτικό λαδάκι, γιατί και τα χρήματα είναι σίγουρα αναγκαία στη ζωή μας, αλλά και η αγάπη και ο έρωτας ακόμα πιο, για μένα τουλάχιστον, ακόμα πιο σημαντικό και αναγκαίο. Είναι το λαδάκι της αγάπης. Είναι για να έχεις ερωτική προσέλκυση, γιατί πολλά ελεύθερα παιδιά δεν έχουν ερωτική προσέλκυση, βγαίνουν έξω και δεν φλερτάρουν. Για να έχεις λοιπόν ερωτική προσέλκυση, πάλι μόνο με μία σταγόνα, είναι αθέριο έλαιο. Είναι σαν αρωματάκι ουσιαστικά που βάζεις εδώ πίσω από τα αυτιά, εδώ στους καρπούς και εδώ στο στήθος. Λες και κάποια λόγια για να φωνάξεις το σύμπαν. Γιατί τι λέμε? Όταν λέμε κάνουμε ευχή και προσευχή, λέμε κάποια λόγια. Τι εννοούμε? Ότι ό,τι λέμε το ακούει το σύμπαν και μας το επιστρέφει. Άρα όταν κάνουμε προσευχή, γι' αυτό το λόγο την κάνουμε. Αυτό που ζητάμε, αυτό να μας έρθει. Λοιπόν, σας το στέλνω και το ερωτικό λαδάκι, το λαδάκι της αγάπης, με ένα πετράδι καλοτυχίας και ευημερίας. Και φυσικά, έχω φέρει από πέρυσι ένα μπρελοκάκι απίθανο, το οποίο είναι το χεράκι της Φατιμά ή Φατίμα, ανάλογα, έχει πολλές ονομασίες. Το χεράκι αυτό είναι σαν προστασία από το μάτι, ξέρεις, α, τι ωραίο αυτοκίνητο, α, τι ωραίο φόρεμα. Για το φοράτε, το έχετε στο μπρελόκ σας, πιο πολύ για να το κρατάτε για να φαίνεται. Γιατί πάντα δεν μπορούμε να φοράμε ένα ματόχαντρο, που πολλές φορές θα σας πω και την αλήθεια, και το ματόχαντρο δεν κάνει δουλειά όταν έχετε πολύ ζύγια και πολύ φθόνο από τον περίγυρο. Πολλοί κόσμος θα παραγγέλνει και τα τρία μαζί, και των χρημάτων το λαδάκι και το ερωτικό, αλλά και το χεράκι της Φατίμα. Και φυσικά, όταν θα κάνουμε κάποιοι άνθρωποι που χρειάζονται πραγματικά, γιατί βλέπω ότι έχουν αρνητική ενέργεια μέσα στην οικογένεια, μέσα στην επιχείρηση, και κάνουν το άνοιγμα και την αλλαγή της τύχης, μετά φυσικά φτιάχνεται, γιατί ένα φυλαχτό προστασία φτιάχνεται για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά όμως. Ή για την επιχείρηση, γιατί ας πούμε εγώ στο καινούργιο γραφείο έκανα φυλαχτό και το έβαλα στην πόρτα για να προφυλάει, γιατί κακά τα ψέματα, πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που φθονούν και ζηλεύουν. Γιατί, να, γιατί με βλέπω στην τηλεόραση και λέει, γιατί να κάνει εκπομπή. Είναι και κάποιοι άνθρωποι που από μέσα τους, δεν ξέρω γιατί, έχουν μια έμφυτη ζήλια και κακία. Εγώ το μόνο που έχω να πω για αυτούς τους ανθρώπους
είναι ο Θεός να τους έχει καλά και να τους φωτίσει. Γιατί όσο περισσότερη κακία και μίσος έχεις, τόσο περισσότερα άσχημα πράγματα έρχονται στη ζωή σου. Όταν πια θα αγαπήσεις τους ανθρώπους, θα σε αγαπήσουν κι αυτοί και θα δείτε ότι η ζωή σας θα πάει πολύ καλύτερα. Λοιπόν, αυτά ήταν όσο αφορά τα λαδάκια μας και το λιβάνι μας και το χεράκι της Φατίμα. Και φυσικά, όπως σας είπα και θα σας πω πάλι, ότι στο Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης κάνουμε και τη γνωριμία ζωής, έτσι το ονομάσαμε. Γνωριμία ζωής σύμφωνα με τον ερωτικό αστρολογικό χάρτη και των δύο από τα μέλη, τα δικά μας, δηλαδή παλικάρια και κορίτσια, όπου κάνουμε αυτά τα αστρολογικά ταιριάσματα. Έρχονται δηλαδή, γράφονται μέλη, παίρνω εγώ τη συνέντευξη, κάνω και πρόβλεψη, μην τυχόν κάποιος θελήσει, είναι πονηρά σκεπτόμενος, αποκρύψει κάτι, γιατί με την πρόβλεψη εκεί φαίνονται όλα καθαρά. Και μετά κάνω το αστρολογικό ταιριάσμα, ώστε δηλαδή κορίτσια ή παλικάρια θέλουν να βρούνε το άλλο τους μισό, όχι σαν προξενιά, ούτε να μου έρθουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Υπάρχουν εκεί γραφεία συνεκεσίων. Εμείς είμαστε καθαρά μόνο για τα μέλη τα δικά μας. Δηλαδή, μία γυναίκα ή ένας άνδρας σύμφωνα με τη δικιά σου την ψυχή, με το δικό σου το χαρακτήρα, με τις δικές σου επιθυμίες. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Για σήμερα αυτή ήταν η εκπομπούλα μας. Τώρα θα σας αφήσω λιγάκι πιο νωρίς, γιατί θέλω να δείτε και λιγάκι λίγες παραστάσεις, εικόνες από τα εγγένεια του Κέντρου Πνευματικής Αναζήτησης της Βαλεντίνης Βασιλιάδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένω το τηλεφώνημά σας για να κλείσετε ραντεβού, να έρθετε να κεράσουμε καφεδάκι στο γραφείο μου και φυσικά να κάνουμε και πρόβλεψη. Σας αγαπώ πολύ. Εγώ σας φιλώ γλυκά. Δείτε τώρα το βιντεάκι. Γεια σας. Η επιλεγωμένη βαριστήθεσδα πέντε στο άσε έχουσα. Εντάφτες κατέχει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εγκρεχομένων την τρία το σκήγηση. Άγγερος γάρ κατά καιρών κατέβρεν κολυβήθρα και τάρατε το είδον. Ο πρώτος συμβάσμου τα ταραχήν του ιδέα του σιγής εγίνετο. Οδήποτε κατήχε το νοσηματί. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, σεν Χριστώ διακονίας παντός του πλήρη και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Αγιαστήν εν το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργεία και επιθετήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του κατευθύνατο τη χάρη σε πολυτρόσεως, την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του δοθήν εν το είδωρ τούτο εις φωτισμόν και ευλογία και καθοδήγηση των δούλων του Θεού, των εργαζομένων εντάφα, Βαλεντίνης, Ελένης, Ελευθερίου, Ηλίου και Κωνσταντίνου και πάντων των πελατών αυτών και υπέρθεθε από αυτούς την χάρη του Αγίου Πνεύματος και δοθήνε αυτή στην υγεία ψυχής και σώματος του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπόρευ του πορευθήνε αυτούς εν ομονία και εν αγάπη υπέρ του λαού του Θεού εργαζομένων του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μη ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν πίνων Κύριο του σου και επάκουσον ημών ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμνας και αηδιάσαι τα ίδετα και ευλόγησον πάντα σημάς τους δια της κτήσιας του εύκαν αχένω σημαίνοντας τους δίες πρόσημα και καταξίωσαν ημάς εμπιστήνε του αγιασμού σου, δια της ουσίας του που μεταλήψεως του αγιερευαραντισμού, σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν,
Θείον άρχον σου Πατρί και το Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσον δωρεών αξίους ημάς πίσω Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και σηκώ τη σκέφη σου. Κύριε δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, πρόσδεται την δέησιν ημών και φώτισον και ευλόγησον και καθοδήγησον τους δούλους τούτους, Βαλεντίν, Ελένη, Λευθέρη, Ηγίαν, Κωνσταντίνο, και οδήγησον αυτούς επιλυμένα θέληματός σου, δώσε αυτής πλουσία εργασία εν το γραφείο τούτο υπέρ των Πασχών των αδελφών ημών, τήρησον αυτούς εν αγάπη, εν ομονία, και δώσε αυτής δύναμη εις το διακονήσε των λαών του Θεού δια των γνώσεων αυτών, και οδήγησον αυτούς επιλυμένα θέληματός σου, σοι ευλογών και αγιάζω σήμανε και στην δόξα να φέρουμε στον το ανάπτυξη σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ευτίσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός θεσμών, τις πρεσβείες Παναχάντα μου μικρός, ο Άνδρων των Αγίων και το Αγίου Πετρόσιμο Γρηγορία και τις κόπτες αλήξης του Παλαμά και του Αγίου Πατρός ημών Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη την μην επιτελούμε. Ελέησε και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμ ο Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας, καλή επιτυχία στο έργο. Ευχαριστούμε. Κάνετε ό,τι καλύτερο για τους ανθρώπους του Θεού και οι οποίοι θα έχουν την ανάγκη σας και τον γνώσεό σας. Ευχαριστώ. Ο Θεός μαζί σας. Καλή δύναμη. Πάντα όχι, δεν πάνε τα μαλλιά. Φτιάχνονται τα μαλλιά. Και τα μαλλιά και... μην τα σκουπίσεις. Έτσι. Και τα μαλλιά και επιδερμίδα φτιάχνετε με τον αγιασμό. Μην τα σκουπίσεις τα ευλογημένα, θα φύγει μόνο του. Ζέστη. Φίλοι μας, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ, στα εγγένεια της φίλης μου Βαλεντίνης Βασιλιάδου, στο νέο της χώρο, Μητροπόλιος 34, και ο σκοπός μας είναι σήμερα να πούμε δύο λόγια για το Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης και δίνω το λόγο στην Βαλεντίνη Βασιλιάδου να μας πει εδώ τόσο ωραία πράγματα σε αυτό το νέο χώρο που έχει δημιουργήσει. Γεια σου Πολίνα μου. Ναι, ο χώρος είναι καινούριος. Είναι το καινούριο Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης. Όπως είδες εδώ, ο παπάς μας έκανε τον εγκασμό, φίλοι και γνωστοί. Τι είναι το Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης. Το λέει έξι βασικά τι είναι το Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης, εκτός από τις αστρολογικές προβλέψεις, εκτός από τι που κάνουμε τους χάρτες και όλα αυτά, την ανάλυση του χαρακτήρα που όλοι θέλουν, κάνουμε τις προβλέψεις. Ναι. Τις προβλέψεις με τις κάρτες ταρό, για να δούμε τι συμβαίνει στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και κάνουμε επίσης το άνοιγμα και την αλλαγή της τύχης. Τι είναι το άνοιγμα και αλλαγή της τύχης, το λέμε στην εκπομπή. Το λέμε κάθε μέρα στην εκπομπή, ζώδια και συμβουλές. Τι είναι, είναι μια προσευχή ουσιαστικά. Ναι. Τι άλλο κάνουμε στο διάλογο γίνεται εδώ. Πραγματικά ο χώρος εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Ιδιαίτερα τα χρώματα, το τόσο φωτεινό μέρος έτσι που έχεις διαλέξει για να γίνονται όλες αυτές οι όμορφες συναντήσεις με τον κόσμο σου εδώ. Πιο πλατεία δεν έχει, είναι πλατεία Αριστοτέλους. Είμαστε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε και θάλασσα από το μπαλκόνι μας. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται τι άλλο εδώ. Γίνεται εδώ, ναι. Εκτός από τις προβλέψεις, εκτός από τις αστρολογικές προβλέψεις, κάνουμε συμβουλευτική. Το ξέρεις ότι είμαι και σύμβουλος ζωής. Πολλοί άνθρωποι πολλές φορές επειδή τα προβλήματα μας πλακώνουν, ναι, μας δεσμεύουν, μας μπλοκάρουν και μας δίνουν μια στεναχώρια, μια μιζέρια. Εγώ δίνω τον τρόπο να διώξουμε την αρνητική ενέργεια και να σκεφτούμε θετικά και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Τι πιο όμορφο νομίζω να αποταθούμε σε σένα με ένα ωραίο τρόπο και με τις συμβουλές όπως μας λες, εκτός από την τηλεόραση και από τις καθημερινές εκπομπές. Εδώ είναι λίγο πιο προσωπικό. Σίγουρα. Και φαντάζομαι έρχεται ο κόσμος εδώ, ο καθένας με το πρόβλημά του, Βαλεντίνη.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εύχομαι και προσεύχομαι ο κόσμος να μην έχει πολλά προβλήματα. Δυστυχώς όμως και η κοινωνία έχει γίνει πλέον έτσι που πολλοί κόσμος καταφεύγει πλέον σε αυτή την ψυχολογική υποστήριξη. Σε αυτή την επικοινωνία ουσιαστικά, στην καλή κουβέντα, στο να του δώσει θάρρος. Ναι. Απλά πρέπει να γίνεις εκπιστευτός, να σε πιστεύει. Και να σου πω και κάτι πολύ, αν δεν αγαπάς τους ανθρώπους, νιώθει ο άλλος ότι δεν υπάρχει αγάπη. Εκεί είναι η επιτυχία. Η επιτυχία είναι εκεί. Πόσες ώρες βρίσκεσαι στον χώρο σου, Βαλεντίνη? Πολλές. Μετά που τελειώνω, δηλαδή το πρωί εδώ, μετά πάω στο κανάλι να κάνω την εκπομπή και μετά ξανά εδώ μέχρι αργά το βράδυ. Επομένως, κάθε στιγμή μπορεί κάποιος να πάρει ένα τηλέφωνο, γιατί είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής, αντιστοιχούν με τα τηλέφωνα εδώ. Πώς γίνεται? Ναι, τα τηλέφωνα που είναι στην εκπομπή είναι τα τηλέφωνα του γραφείου και το κινητό είναι το σταθερό. Ναι. Είναι ωραία. Και βέβαια, επειδή έχουμε όλα αυτά τα όμορφα και επειδή πολλοί κόσμοι έρχονται και έχουν και πολλά. Πολύ ελεύθερο κόσμο, κάνουμε και τη γνωριμία ζωής. Τι βασιλιάδου είμαι. Έτσι, τι βασιλιάδου είμαι. Έχουμε μία τη Γεωργία, τη συγχωρεμένη, την αθάνατη μάλλον, τη Γεωργία, και μία η Βαλεντίνη τώρα. Και κάνω αστρολογικά ταιριάσματα. Ωραίο αυτό. Αστρολογική γνωριμία ζωής. Δεν είμαστε γραφειοσυνεργασιών, καμία σχέση να μην μπερδευτούμε. Ούτε θα σου δώσω το τηλέφωνο άμα είσαι ελεύθερο κορίτσι. Αλήθεια, ελευθερίσαι. Θα τα πούμε μετά. Αν είσαι ελεύθερο κορίτσι, δεν θα σου δώσω το τηλέφωνο ή το τηλέφωνό σου και να βγαίνεις από τον ένα στον άλλον και να έχετε η ψυχολογική φθορά και απογοήτευση. Ναι. Απλά, σύμφωνα με το ζώδιό σου, σύμφωνα με το χαρακτήρα σου, με τις επιθυμίες σου, με τα θέλω της ζωής σου, είμαστε με τα παιδιά σου, σύμφωνα με το οικονομικό σου στάτους, ναι, με όλα αυτά, θα σου κάνω το αστρολογικό τέριασμα με έναν άνθρωπο που θα είναι και το τέρι της ζωής. Και πώς θα το πούμε, Βαλεντίνη μου, αυτό? Αυτό το έχω πω, είμαστε τέλειοι. Έχουμε γίνει εδώ πέρα σύνδεσμος φίλων, κέντρο πνευματικής αναζήτησης. Μας είχε ένα πολύ ωραίο μυστικό αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξανακάνουμε. Αυτό είναι πρώτη φορά το λέω. Αυτό πρώτη φορά το λες και νομίζω ότι είναι καταπληκτικό και αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει κάθε ένας, κάθε μία. Ναι, ήδη έχει ανέβει στο site, θα πούμε και για το site. Ανέβηκε σήμερα με τα εγγένεια και το site μας, είναι το www.valentinipavlavasiliadou.com. Υπέροχο. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο κόσμος πρέπει να είναι ευτυχισμένος. Λένε, αν Βαλεντίνη λάμπεις, είσαι ευτυχισμένη. Λέω, είμαι ευτυχισμένη, αλλά θέλω να γίνω πιο ευτυχισμένη. Γιατί αν δεν βλέπω γύρω μου ευτυχισμένους ανθρώπους, πώς μπορώ εγώ να είμαι ευτυχισμένη? Εγώ πάντως αφιερώνω τη ζωή μου στο να κάνω τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και σας αγαπάω πολύ. Βαλεντίνη μου, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που με κάλεσες, τιμή μου που ήρθα στο χώρο σου. Και εύχομαι στις εκπομπές μας από το Σεπτέμβριο να μας τιμήσεις και να έρθεις και κάθε εβδομάδα να έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Μπράβο, χαίρομαι, το καλύτερο. Να είσαι καλά λοιπόν, φίλοι μου.